Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νέο φορολογικό, το οποίο θα προβλέπει την κατάργηση του αφορολόγητου. Θα υπάρχουν τρεις κλίμακες φορολόγησης για τα εισοδήματα, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Θα δούμε αναλυτικά τι περιλαμβάνει στο νέο σύστημα στο ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η κατάρτιση του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει στη Βουλή έως το τέλος του μήνα. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη, η βασική αρχή πάνω στην οποία θα στηρίζεται η φορολόγηση των φυσικών προσώπων είναι η προέλευση του εισοδήματός τους. Δηλαδή, για το ίδιο εισόδημα, διαφορετικό φόρο θα πληρώσει ένας μισθωτός, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας γεωργός και ένας με εισοδήματα αποκλειστικά από ενίκεια. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και θεσπίζεται νέα κλίμακα με τρία κλιμάκια και συντελεστές 21% έως τις 25.000, 36% έως τις 48.000 και 45% για εισοδήματα άνω των 48.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, για εισοδήματα έως 18.000 θα υπάρχει μια έκπτωση φόρου έως 1.950 ευρώ που θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ έως τις 29.000 και κατά 100 ευρώ πάνω από τις 29.000 και μέχρι να μηδενιστεί στις 43.000. Με το νέο σύστημα υπάρχει ελάφρυνση φόρου για εισοδήματα έως τις 25.000 ευρώ, ενώ τα εισοδήματα έως τις 9.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν φόρο. Από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθούν επίσης και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Φαίνεται τελικά να επιλέγεται η λύση των δύο φορολογικών συντελεστών, 26% για εισοδήματα μέχρι 50.000 και 33% για το υπερβάλλον ποσό. Οι συντελεστές, που μπορεί μερικές φορές να φαίνονται ψηλότεροι, εάν τους αναλύσει κάποιος και βάλει μέσα και τις δαπάνες, οι οποίες περνάνε πλέον και σε ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι ήταν παλαιότερα, μας δίνουν πραγματικό φορολογικό συντελεστή χαμηλότερο του 26% που αναφέρθηκε ότι θα είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα 26% μειώνεται σημαντικά και ο πραγματικός συντελεστής πλησιάζει το 22% περίπου. Ειδική κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστές 10, 30 και 45% θα υπάρξει για τα εισοδήματα από ενίκεια, ενώ τα καθαρά γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή 13%. Με βάση τα παραπάνω, για εισόδημα 20.000 ευρώ, ο μισθωτός θα πληρώσει φόρο 2.350 ευρώ, ο ελεύθερος επαγγελματίας 5.200 ευρώ, ο αγρότης 2.600 και έχουν εισοδήματα από ενίκεια 3.600 ευρώ. Τα τεκμήρια αναμένεται να μειωθούν, ενώ παρελθόν θα πρέπει να θεωρούνται τα αφορολόγητα των τέκνων και η συντριπτική πλειοψηφία των φοροαπαλλαγών, με την εξαίρεση των διατροφών και των ιατρικών δαπανών, όπως οι δαπάνες τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, τα ενίκεια δίδακτρα φροντιστηρίων και οι δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Αυτά θεωρούνται πλέον ότι δεν είναι κοινωνικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Γιατί οι φοροελαφρύνσεις οι οποίες παραμένουν, ιατρικά και διατροφή, θεωρούνται κοινωνικού χαρακτήρα. Εκεί στα ασφάλιστρα υπήρχε μια διχογνωμία, αλλά και αυτά τέλος. Μάλιστα. Στο θέμα της φορολόγησης των επιχειρήσεων, οι πληροφορίες λένε ότι ο συντελεστής φορολόγησης αδιανέμητων κερδών αυξάνεται από το 20% στο 26%, μειώνεται όμως αυτός των μερισμάτων από το 25% στο 10%. Έτσι, η συνολική επιβάρυνση φτάνει το 33,4% από 40% σήμερα. Στο μέτωπο του ενιαίου τέλους ακινήτων, το οικονομικό επιτελείο μελετά δύο σενάρια, ένα χωρίς αφορολόγητο και ένα με αφορολόγητο 50 ή 100.000 ευρώ. Τα κλιμάκια θα είναι από 7 έως 9, για τα νομικά πρόσωπα μπορεί να είναι και 10, ενώ στο φόρο θα ενταχθούν και τα αγροτεμάχια, με κάποιες πάντως υπό μελέτη εξαιρέσεις. Εδώ η προσπάθειά μας είναι να ενοποιήσουμε τους φόρους, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη επιβάρυνση των οικονομικά ασθενέστερων και των επιχειρήσεων. Έχουν προταθεί διάφορα σενάρια και θα προχωρήσουμε στην πολιτική απόφαση με γνώμονα αυτά τα οποία σας είπα. Η σκέψη φορολόγησης και των ΕΦΑΠΑΞ εγκαταλείπεται, ενώ δεν πρόκειται να αυξηθούν και οι αντικειμενικές αξίες, θα υπάρξει όμως επέκταση του συστήματος εκεί όπου δεν εφαρμόζεται. Το Υπουργείο επιπλέον αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση των ποινών για φορολογικές παραβάσεις, αύξηση των επιτροπών διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, ελέγχους φορολογουμένων με βάση κριτήρια κινδύνου, μείωση των ΔΟΗ και απαλλαγή τους από την εισπράξη φόρων, την εφαρμογή του Taxis 2, έλεγχο των offshore από ελεγκτικά κέντρα και όχι από τις ΔΟΗ και ολοκλήρωση του ελέγχου των ευασμάτων προς το εξωτερικό, τα οποία υπολογίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων σε 33 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2009 και κατευθύνθηκαν κυρίως σε τράπεζες της Βρετανίας, της Ελβετίας και της Γερμανίας.